Σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου έχουμε εξετάσει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής ΑΡΕΣΤΗ για την κατάρρευση του συγκρατισμού. Στο πόρισμα υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες που καταδίδονται στην κυβέρνηση, στον πρώην Υπουργό Οικονομικών τον Χάρη Γεωργιάδη, αλλά και στα 4 παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το Δημοκρατικό Συναγερμό, το ΑΚΕΛ, το ΔΥΚΟ και την ΕΔΕΚ. Υπάρχουν ξεκάθαρες αναφορές μέσα ότι υπήρχαν κόμματα που διοικούσαν συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα και υπήρχαν κόμματα που μέλη και στελέχη τους είχαν διαγράψει δάνεια. Η υποκρισία των κομμάτων σταματά εκεί που προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ευθύνη των άλλων, ενώ υπάρχουν ποσά εκατομμυρίων που τα έχουν εκμεταλλευτεί ήδη. Η θέση του ΕΛΑΜ είναι ότι η κυβέρνηση έχει αργήσει υπερβολικά και πρέπει επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ.